τα νέα της υγείας. Ο ιός της γρίπης είναι συχνός και απρόβλεπτος. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές ακόμα και σε υγιή παιδιά, λένε οι γιατροί. Ωστόσο, πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, εκφράζοντας προβληματισμό για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Για το θέμα θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Τσόλας, διευθυντής παιδιατρικής κλινικής στο Θεραπευτήριο Μετροπόλιταν. Ποια είναι η γνώμη σας για το εμβόλιο της γρίπης? Πρέπει να εμβολιάζονται τα παιδιά? Κοιτάξτε, η γρίπη είναι μια δυνητικά σοβαρή ίωση που και σε σοβαρές επιπλοκές μπορεί να οδηγήσει, μερικές φορές μάλιστα να οδηγήσει και στο θάνατο. Επομένως δεν είναι μια τόσο απλή νόσος όπως νομίζουν ορισμένοι. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό το αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν όλοι όσοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και πρέπει να έχετε υπόψη ότι τα παιδιά θεωρούνται μια ομάδα υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα αυτά τα οποία είναι κάτω των 5 ετών και ιδιαίτερα αυτά τα οποία παρακολουθούν βρεφονηπιακό σταθμό. Πάντως προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε την διεθνή και επιστημονικά τεκμηριωμένη τάση να γενικευθεί ο αντιγρυπικός εμβολιασμός σε όλες τις ηλικίες, τις παιδικές ηλικίες εννοώ, δηλαδή από 6 μηνών μέχρι 18 ετών, όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως και ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι παραγόντων κινδύνου, κάθε φθινόπωρο πρέπει να εμβολιάζονται κατά της γρίπης, διότι το έχουμε δει πολλές φορές, η γρίπη όπως σας είπα μπορεί να σκοτώσει ή τουλάχιστον να ταλαιπωρήσει ακόμη και τους υγιείς και σχετικά νέους ανθρώπους, ακόμη και τα υγιή παιδιά. Επομένως, νομίζω ότι είναι σημαντικός ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Τι λέτε για την τάση ορισμένων γονέων να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους? Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι η αλήθεια, το οποίο απειλεί ευθέως τη δημόσια υγεία. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι τα εμβόλια αποτελούν κατάκτηση για την ανθρωπότητα, διότι χάρη σε αυτά εξαφανίστηκαν θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα, όπως ας πούμε είναι η ευλογιά, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, η πολιομιελίτιδα κλπ. Επομένως τα εμβόλια προλαμβάνουν λοιμώδη νοσήματα τα οποία κάποτε αποτελούσαν αιτία θανάτου ή αιτία σοβαρής αναπηρίας. Αν λοιπόν ένα παιδί δεν υποβληθεί στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς, διατρέχει τον κίνδυνο να νοσήσει σοβαρά, με κίνδυνο αναπηρίας, ακόμη και να χάσει τη ζωή του από ασθένειες όπως ας πούμε είναι η Λαρά και ο Κοκκίτης. Και αναφέρθηκα στην Λαρά γιατί όπως ξέρετε αυτή παρουσιάζει μια έξαρση τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη μπορώ να πω. Στην χώρα μας είχαμε πέρσι 4 θανάτους. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι ορισμένοι γονείς αρνούνται να εμβολιάζουν τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να έχει σπάσει το τείχος προστασίας, να έχει δηλαδή υποστεί ένα σοβαρότατο πλήγμα η συλλογική ανοσία με την οποία είχαμε θωρακίσει την ελληνική κοινωνία χάρη στους εμβολιασμούς. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μια απαράδεκτη αντικοινωνική συμπεριφορά. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να ευαισθητοποιηθούν ώστε να εμβολιάζουν τα παιδιά τους, τουλάχιστον με όλα όσα εμβόλια προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ποιες είναι οι δυνατότητες της παιδιατρικής κλινικής του Μετροπόλιταν? Η παιδιατρική κλινική του Μετροπόλιταν έχει αλλάξει όψη, έχει αναβαθμιστεί πολύ τα τελευταία 2 χρόνια. Είμαστε η μεγαλύτερη ιδιωτική παιδιατρική κλινική της Νότιας Αθήνας και του Πειραιά, μια κλινική πλήρως στελεχωμένη με όλες τις παιδιατρικές εξειδικεύσεις, όλες ανεξαιρέτως, εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα, σε διαρκή ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα πλέον δύσκολα και σύμπλοκα περιστατικά. Η κλινική μας είναι ολοκένουργια, διαθέτει εξαιρετικούς θαλάμους, πολυτελή δωμάτια, μονόκλινα και μη μονόκλινα, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και πεπειραμένους γιατρούς με μακρά θητεία σε μεγάλες πανεπιστημιακές κλινικές, στα πρότυπα και στη φιλοσοφία των οποίων λειτουργούμε. Επομένως, είναι προφανές ότι τα νότια προάστια, ο Πειραιάς και η Δυτική Αθήνα, έχουν πια την δική τους απολύτως αξιόπιστη παιδιατρική κλινική και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρούνται τα παιδιά αυτά μετακινούμενα σε άλλα μακρινά νοσοκομεία που δεν υπερέχουν απολύτως σε τίποτα.